Συναντιόμαστε σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στη σκιά ενός πολέμου. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συνιστά μία τομή στο γεωπολιτικό χρόνο. Δίνει νέα σημασία στην Ευρωατλαντική Συμμαχία και μας υποχρεώνει να κινηθούμε ταχύτερα ώστε να ενισχύσουμε τις δομές του ΝΑΤΟ. Βρισκόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με νέες σημαντικές γεωπολιτικές προκλήσεις. Και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί στο νέο στρατηγικό δόγμα, το οποίο θα υιοθετήσουμε σε λίγο, στην εισαγωγή του συμπεριλαμβάνεται η προστασία της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, του διεθνούς δικαίου, αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως το αξιακό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η συμμαχία μας. Θέλω επίσης να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι σήμερα η Συμμαχία θα απευθύνει πρόσκληση στη Φιλανδία και στη Σουηδία να γίνουν το 31ο και το 32ο μέλος της Συμμαχίας. Τελικά πριτάνευσε η κοινή λογική και το καλό της Συμμαχίας και ξεπεράστηκαν οι όποιες καιροσκοπικές και ωφελημιστικές συμπεριφορές. Η Ελλάδα αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952. Είμαστε ένας σημαντικός πυλώνας σταθερότητας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Είμαστε μια χώρα η οποία συστηματικά επενδύει άνω του 2% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες, θωρακίζοντας με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο την δικιά μας αμυντική αποτρεπτική δυνατότητα, αλλά και τις δομές της συμμαχίας. Ως πυλώνας σταθερότητας, λοιπόν, στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή η προσήλωση της Συμμαχίας θα πρέπει να είναι στην πρόκληση που αντιμετωπίζει στο μέτωπο της Ουκρανίας. Δεν χρειαζόμαστε καμία άλλη πηγή αστάθειας εντός της Συμμαχίας και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνονται όλοι οι εταίροι μας.